Το τέλος μιας τραγικής ιστορίας εκείνης της Λουτσία Ντι Λάμερμουρ. Ένα τέλος που υπήρξε θριαμβευτικό για τους ερμηνευτές. Η Ντιάνα Νταμράου και όλο το cast ερμήνευσαν το αριστούργημα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη στο θέατρο Σανζελιζέ στο Παρίσι. Η Ντιάνα Νταμράου, η οποία ερμήνευσε το ρόλο της άτυχης ηρωίδας της Λουτσία, θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες σοπράνο κολορατούρα της εποχής μας. Η Λουτσία είναι ένας ρόλος κασκαντέρ για μια σοπράνο. Η τεσιτούρα, η τονικότητα είναι πολύ ψηλή. Επίσης, για κάθε Λουτσία, ο χαρακτήρας αλλάζει, διότι πρόκειται για μια όπερα του Μπελκάντο. Δηλαδή, από κάθε σοπράνο ζητείται να επιδείξει την μπραβούρα στη φωνή της. Την εξαιρετικά φορμαρισμένη ορχήστρα του Βασιλικού Θεάτρου του Τωρίνο διεύθυνε παθιασμένα ο Τζιανανδρέα Νοσέντα. Ο μαέστρος Νοσέντα έχει το δράμα μέσα του. Είναι ένας εκπληκτικός μουσικός. Επίσης είναι απαιτητικός, αλλά μέσα από το διάλογο, γιατί έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί. Επιπλέον μας δίνει πολλή ενέργεια και αυτό βοηθά την έμπνευση και τη μουσική και είναι όλα τόσο συναρπαστικά. Exciting. Η σκηνή της τρέλας. Ο Ντονιτσέτη την ήξερε καλά. Προσφέρει στην ερμηνεύτρια τόσες πολλές ευκαιρίες για να δείξει ένα μυαλό που σαλεύει. Είναι μια τόσο σπουδαία ευκαιρία. Ενώ υπάρχει και το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού που τόσο λατρεύω. Ο καθένας θέλει να συμβάλλει στην ατμόσφαιρα της σκηνής της τρέλας και η ερμηνεύτρια είναι ελεύθερη να κάνει οτιδήποτε την ευχαριστεί. Πιστεύω πως έχω να δώσω πολύ αγάπη και γι' αυτό διάλεξα αυτό το επάγγελμα. Για να αγγίξω τους ανθρώπους με το τραγούδι, με τη φωνή μου. Επίσης, πρέπει να πανηγυρίζουμε για αυτούς τους θησαυρούς που μας άφησαν οι συνθέτες. Είναι η κληρονομιά μας. Είναι αιώνια δώρα και θα αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων για αιώνες. Ça va toucher encore dans 200 années les cœurs des gens.